Με έντονη αστάθεια και τις πρώτες βροχοπτώσεις στα δυτικά συνοδεύεται η επέλαση του Κυριώνη και στην Κρήτη. Το χαμηλό βαρομετρικό θα κάνει έντονα αισθητή την παρουσία του από τα μεσάνυχτα και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση για να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα. Παρά το γεγονός πως όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν θα έχει την ίδια ισχυρή ένταση όπως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπου προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές. Αναμένεται ότι το ίδιο βαρομετρικό χαμηλό, καθώς βρισκόμαστε στο νότιο τομέα του, θα μας επηρεάσει αργά όμως από την Κυριακή το βράδυ, όπου θα δώσει κάποια φαινόμενα τα οποία θα περάσουν και θα επηρεάσουν σχεδόν τις περισσότερες περιοχές του νησιού με βροχές, ενδεχομένως κατά τόπους και τοπικές καταιγίδες. Στις περιοχές που θα επηρεαστούν ιδιαίτερα τα επόμενα 2-24 ώρα συγκαταλέγονται τα δυτικά των Χανίων και οι νότιες περιοχές στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου και Ηρακλείου. Ήδη η πολιτική προστασία στην περιφερειακή ενότητα Χανίων εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας από τους πολίτες προσοχή στη διάρκεια των καταιγίδων που προβλέπονται, ενώ ισχυροί άνεμοι θα πνέουν ιδίως τη Δευτέρα. Από το βράδυ όμως της Κυριακής προς τα μεσάνυχτα και προς το ξημέρωμα της Δευτέρας αναμένεται ότι η κακοκαιρία θα επηρεάσει από τις δυτικές περιοχές, νοτιοδυτικές το νησί μας και στη συνέχεια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας θα επεκταθεί και ανατολικότερα, δίνοντας βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες όμως δεν αναμένεται ότι μπορεί να, τουλάχιστον τα μέχρι τώρα στοιχεία, να έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση ακόμα και στις βροχοπτώσεις τους. Και βέβαια θα είναι και σύντομο το διάστημα όπου θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει δώσει έμφαση φέτος στην ανάγκη έγκαιρης προειδοποίησης και τη λήψη μέτρων στις Ιρλανδικές διαβάσεις, οι οποίες τον περασμένο χειμώνα εξελίχθηκαν σε παγίδα θανάτου για πολλούς συνανθρώπους μας. Το καιρός θα γίνει άστατος για τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα κυρίως για δυτικές και νότιες περιοχές της Κρήτης, ενώ την Τρίτη ενδεχομένως τα φαινόμενα να είναι πιο γενικευμένα, με τις βροχές να επηρεάζουν αρκετές περιοχές του νησιού. Κατά τόπους μπορεί να είναι και έντονες, ενώ δεν αποκλείεται, ιδιαίτερα για την Τρίτη το επαναλαμβάνω, σε αρκετά περισσότερες περιοχές να σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες. Οι νότιοι άνεμοι πάντως αναμένεται να διατηρήσουν τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα. Οι άνεμοι που θα επικρατούν τις επόμενες ημέρες αναμένεται ότι θα διατηρήσουν σε καλά επίπεδα τη θερμοκρασία και βέβαια η ενίσχυση των νοτίων ανέμων για την Κυριακή το βράδυ, ξημερώματα Δευτέρας, αναμένεται ότι θα δημιουργήσει λίγα προβλήματα ακόμα και για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες.